Ακούσατε τι είπε και η κυρία Λωτίδου. Κυρία Αριστίδου, θα αρχίσουμε με εσάς. Διότι θα ήθελα να ξέρουμε κιόλας εάν σκοπεύει η Βουλή να ενισχύσει ακόμα περισσότερο και να διευρύνει με αφορμή αυτό το πόρισμα τη λειτουργία των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα, κύριε Χατζηγιώστα, να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η Επίτροπος Διοικήσεως ολοκλήρωσε την έρευνα της μέσα στο χρονοδιάγραμμα που καθορίστηκε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα συμφωνήσω, και σύμφωνα με την ολοκλήρωση μιας έρευνας αλλά και την έκθεση κατά τα πέλτη που έχουμε ενώπιόν μας, δεν διορθώνονται τα πράγματα. Έχουμε ήδη χάσει μια ανθρώπινη ζωή. Όμως με τα ευρήματα της έρευνας μπορούμε να βοηθήσουμε, να διορθώσουμε κάποιες πράγματα και καταστάσεις. Εμείς ως Κοινοβουλευτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το είχαμε αποφασίσει και στη προηγούμενη συνεδρίαση που είχαμε δει το συγκεκριμένο θέμα. Είχαμε πάρει απόφαση τα μέλη της Επιτροπής ότι μόλις ετοιμαστεί η έκθεση θα προχωρήσει να κατευθείαν η Επιτροπή και θα βάλει συνεδρίαση. Επομένως την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε συνεδρίαση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να εξετάσουμε την έκθεση και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να αναδιαρθρώσουμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία και γενικά. Ναι, που έτσι και αλλιώς προχωράει σε αναδιάρθρωση. Αυτό θα έλεγα, και γενικά όλα αυτά που παρουσιάζονται μέσα από το πόρισμα. Ναι, έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο για αναδιάρθρωση των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας και σίγουρα θα πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, γιατί δεν ξέρουμε, όπως έχετε πει και εσείς, αν υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, πόσες είναι αυτές, και θα πρέπει άμεσα να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Όταν δεν λειτουργεί σωστά, και αυτό μας βοήθησε να το εντός εισαγωγικών και με απόλυτο σεβασμό χρησιμοποιώ τη λέξη, να το διαπιστώσουμε ένας θάνατος, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που ακόμη δεν έχουν οδηγήσει εκεί, αλλά δεν θα υπάρχει ούτε και ένας που θα πρέπει να κοιτάει τον λαό στα μάτια εάν υπάρξει τέτοιο περιστατικό ξανά. Ακριβώς. Το πόρισμα όλοι γνωρίζουμε ότι οδηγείται νεσογενικό εισαγγελέα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το ότι υπήρχαν ευθύνες, το γνωρίζαμε. Και το είχαμε δει και μέσα από την Επιτροπή της Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Mm-hmm. Αυτό που αναμέναμε μέσω του πορίσματος ήταν να ξεκαθαρίσει ποια υπηρεσία δεν έπραξε αυτά που έπρεπε να πράξει. Γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν και εμείς συνεδριάζαμε, μας ανέφεραν για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, για τους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, της κοινωνικής ευημερίας και της αστυνομίας. Και καταλήγαμε η μία υπηρεσία να ρίχνει τον μπαλάκι στην άλλη. Επομένως, η έρευνα έχει γίνει γι' αυτό ακριβόν το σκοπό, να διαφανεί ποιοι γνώριζαν, ποιοι ήταν υπεύθυνοι για την περίπτωση αυτή και δεν αξιολόγησαν σωστά την περίπτωση του Στυλιανού, ή μάλλον καλύτερα δεν αξιολόγησαν καθόλου την περίπτωση του Στυλιανού. Είναι ξεκάθαρο και μέσα από το πόρισμα ότι οι διαδικασίες, οι εγκυκλοί υπήρχαν και υπάρχουν, και υπάρχουν και τα απαραίτητα νομοθετικά εργαλεία που μπορούσαν να προχωρήσουν για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, και να μην φτάναμε σε αυτό το τραγικό περιστατικό. Επομένως, η θέση μας είναι να αποδοθούν ευθύνες εκεί και όπου υπάρχουν. Κυρία Παπασάβα, μια πρώτη εκτίμηση, αλλά επειδή εσείς υπήρξατε και Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας πριν αλλάξει το οργανόγραμμα, ναι, θυμάμαι που το συζητούσαμε την προηγούμενη φορά, διερωτώ με, 4 λειτουργοί των υπηρεσιών δεν έκαναν, λέει το πόρισμα, μένει να διαφανεί, σωστά τη δουλειά τους. Εδώ η κυρία Αριστίδου μας λέει υπήρχαν τα εργαλεία για να συμβεί αυτό. Βλέπουμε να μην υπάρχει συνεννόηση μεταξύ υπηρεσιών. Δεν υπήρχε συνεννόηση και σωστή αξιολόγηση της περίπτωσης από τις υπηρεσίες τις εμπλεγόμενες. Με μεγαλύτερη ευθύνη να φέρουν οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας και η αστυνομία. Πιστεύω ότι εδώ δεν αξιολόγησαν σωστά τους κινδύνους και τη βία στην οικογένεια. Φαίνεται ότι η εμπλεκόμενη λειτουργή, και από ό,τι ακούσαμε από την κυρία Λωτίδου, δεν έφερναν το πρόβλημα να το συζητήσουν στο επαρχιακό γραφείο, όπου συνήθως υπάρχει πολυθεματική ομάδα ή με την υπεύθυνη, διότι κάθε λειτουργός ανήκει σε μία ομάδα. Έχει κάποιον επόπτη. Και ο επόπτησης των επαρχιακών. Φαίνεται, δεν ξέρω αν είμαι σωστή, ότι αυτά δεν έγιναν.
Και δεν ενημερώθηκαν οι ανώτεροι. Είναι υποχρέωση του κάθε λειτουργού. Βεβαίως να το κάνει υποχρέωση αυτό, του καθηγητή. Βεβαίως είναι υποχρέωση του να φέρει τις δύσκολες περιπτώσεις. Όταν ήμουν, πιστεύω και τώρα, παρόλο των φόρτων και τις αυτές που υπάρχουν, εάν υπήρχε περίπτωση που ο λειτουργός δεν μπορούσε να τη χειριστεί ή είχε πρόβλημα, την έφερνε στο γραφείο, γιατί υπήρξα και επόπτρια και επαρχιακός. Την συζητούσαμε πρώτα η επόπτρια με τον λειτουργό. Εκεί που η επόπτρια δεν μπορούσε να βοηθήσει, συζητήσουν και επί επαρχιακού επίπεδου και επί κεντρικού επίπεδου ακόμα. Mm-hmm. Και ενημερωνόταν και το Υπουργείο. Και είναι εδώ που, όπως είπα και την περασμένη φορά, χρειάζονται πολυθεματικές ομάδες. Υπήρχαν κάποιες υποτυπώδεις πολυθεματικές ομάδες, αλλά φαίνεται ότι λόγω του φόρτου εργασίας, λόγω της μη σωστής τελέχωσης, της οργάνωσης των υπηρεσιών, για πολλά χρόνια, διότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει για πολλά χρόνια. Ναι. Πότε άλλαξε το οργανόγραμμα? Μα δεν είχε ουσιαστικά, είχε ανακοινωθεί ότι θα αλλάξει. Από την Στο παρελθόν είχε αλλάξει μία φορά. Στο παρελθόν. Μετά που φύγατε εσείς από τις υπηρεσίες. Μετά που έφυγα από την υπηρεσία, ναι. Όταν ήμουν στην υπηρεσία, υπήρχαν οι λειτουργοί βάσης που ασχολούνταν με τις περιπτώσεις, οι επόπτες και ο επαρχιακός. Που έπρεπε να, οι δύσκολες περιπτώσεις να συζητούνται επί επαρχιακού. Τις δύσκολες περιπτώσεις τις εκατατάσσαμε κατά κατηγορία. Όταν ήμουν οι περιπτώσεις Α κατηγορίας, στην οποία ανήκε και τούτη ναι. συγκεκριμένη περίπτωση, έπρεπε να επιβλέπεται κάθε εβδομάδα. Η Β κατηγορίας κάθε 2 εβδομάδες και η Γ κάθε μήνα. Και έτσι αξιολογούσαμε και τη δουλειά του κάθε λειτουργού. Φυσικά πρέπει να είμαι δίκαιη και με τους λειτουργούς. Πάντα υπήρχε υποφόρτωση των λειτουργών. Ενώ στην Ευρώπη, γιατί κάναμε πολλές φορές μελέτες και τέτοια, πόσες δύσκολες περιπτώσεις πρέπει να έχει ένας λειτουργός, και στην Ευρώπη έχουν από 20 μέχρι 25. Και σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι 30 το μάξιμο. Ναι. Οι λειτουργοί μας εμάς είχαν 80 και 100. Που δεν μπορούσαν να επεξέλθουν. Αυτό όμως, είναι ευθύνη της πολιτείας όμως. Ναι. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Πιο παλιά τα προβλήματα ήταν λιγότερα και σε λιγότερο βάθος. Σήμερα τα προβλήματα είναι πολύπλοκα. Θέλουν των υπηρεσιών εννοείται ή των οικογενειών. Των οικογενειών. Των ναι. οικογενειών. Κρατήστε και το, θα το ξανασυζητήσω για να ναι. βάλω στην κουβέντα μας λίγο και την κυρία Σκεύη Κουκουμά, η οποία περιμένει στην τηλεφωνική ναι. γραμμή. Κυρία Κουκουμά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Θα έρθει τη Δευτέρα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μας ενημέρωσε και η κυρία Αριστίδου. Ναι, το έχουμε ζητήσει και ως κοινοβουλευτική ομάδα γραπτός. Έχουμε στείλει επιστολή στη Βουλή και ζητούμε, έτσι ήταν και η απόφαση όταν το είχαμε γράψει, για να ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα του πορίσματος. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αυτούσιο το πορίσμα, ώστε να έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα πώς αποδίδονται οι ευθύνες, οι παραλήψεις, τα ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε μιλήσει για φαινόμενα ανυπακοής. Να δούμε πού βρίσκονται αυτά τα πράγματα. Και για να μπω και στη δική σας τη συζήτηση, ναι. Ακριβώς το πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες. Και να πούμε ότι από το 2014, με την εισαγωγή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η κυβέρνηση διαφήμιζε ότι θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, γιατί τώρα θα έχουν ένα διαφορετικό ρόλο. Θα εστιάζονται περισσότερο στην κοινωνική στήριξη και παρέμβαση. Τελικά, εδώ και 5 χρόνια ξεκίνησαν διαδικασίες διαβούλευσης, ετοιμασίας σχεδίου και με βήματα σημειωτά για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Όλοι γνώριζαν, και είμαι σίγουρη και η Υπουργός, την κατάσταση που επικρατούσε. Έτσι αναφέρει τώρα η κυρία Παπασάβα τον αριθμό των περιπτώσεων που έχει κάθε λειτουργός. Ναι. Ποια ήταν η στήριξη που είχαν οι λειτουργοί? Καταργήθηκαν πολυθεματικές ομάδες, έκλεισαν τοπικά γραφεία, είχαν οποιαδήποτε κατάρτιση και περαιτέρω εκπαίδευση στην λειτουργία. Ή απλά τους έβαλαμε σε μια καρέκλα από τότε. Αυτό είναι το πρώτο βασικό ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί. Θα πρέπει να απαντηθεί, και εδώ είναι το θέμα που, όπως διαπιστώνει στην έκθεση η κυρία Λωτσίδου, οι συστημικές αδυναμίες. Ναι. Ποιος θα τις αναλάβει αυτές τις συστημικές αδυναμίες? Έτσι θα τις περάσουμε, ενώ ότι φταίει το σύστημα, φταίει ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, φταίει υποστελέχωση? Κάποιος πρέπει να αναλάβει. Και ναι, δεν μπορεί η κυρία Λωτσίδου στην έκθεση της, παραδείγματος χάρη,
να επικεντρώνεται και να λέει δεν φταίνει η επαρχιακή. Ακούω τώρα την κυρία Παπασάβα που έλεγε για τη διαδικασία, διότι είναι. Ναι, αν ένας λειτουργός όμως δεν πήγε την υπόθεση στην επαρχιακή, πώς θα μπορούσε να το ξέρει η επαρχιακή? Να ερευνηθεί και να δούμε αν η επαρχιακή δεν αυτή ήταν. Αυτή θα είναι η δουλειά τώρα του Γενικού Εισαγγελέα, αντιλαμβάνομαι. Σωστά. Ακριβώς. Αυτά να ερευνηθούν και πράγματι όπου υπάρχουν προσωπικές ευθύνες, κανείς δεν θέλει να συνεχίσουν λειτουργεί. Κυρία που Κουκουμά, δεν έχουν επάρκεια. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την ενέργεια της Υπουργού μέχρι που έθεσε σε διαθεσιμότητα τους τέσσερις λειτουργούς που είχαν ασχοληθεί με την υπόθεση, μέχρι να διαφανεί εάν και εφόσον όντως έχουν ευθύνες? Εγώ θα εκφράζω την έκπληξή μου για το γεγονός ότι με την επίδοση της έκθεσης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την παρουσία και της Υπουργού και της αναφοράς 4-5 σημείων που είχε υποδείξει η κυρία Λωτσίδου ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το περιεχόμενο της έκθεσης, η κυρία Υπουργός ήταν έτοιμη να υιοθετήσει πλήρως όπως είχε δηλώσει και είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία των ποινικών ή τέλος πάντων να θέσει σε διαθεσιμότητα να λειτουργούν. Διαρωτούμε πότε ενημερώθηκε. Όλοι περιμέναμε να ενημερωθούμε. Ακούαμε από την κυρία Λωτσίδου ότι την έχει έτοιμη την έκθεση από μέρες και δεν την δημοσιοποιούσε, να δεν την δώσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τέλος πάντων, αυτά είναι διαδικαστικά, όμως είναι θέματα που θα πρέπει να τα δούμε και να δούμε και εμείς σε βάθος τι έχει συμβεί και ποιος θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη και ποιοι θα αναλάβουν τις ποινικές και πειθαρχικές όπου εντοπιστούν. Ναι. Το πόρισμα βέβαια δεν αποδίδει πολιτικές ευθύνες, είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Οι πολιτικές ευθύνες αναλαμβάνονται και από, από τη στιγμή που διαπιστώνονται όλα όσα έχει διαπιστώσει η κυρία Λωτσίδου, δεν θέλω να τα αμφισβητήσω, κάποιος πρέπει να αναλάβει και την πολιτική ευθύνη. Δεν μπορούμε. Ναι. Είναι η πολιτική προϊστάμενος του Υπουργείου εδώ και 7 χρόνια. Οπότε και ήδη αγνώριζε αν υπήρχαν λειτουργοί ανεπαρχής, τα προβλήματα που υπήρχαν στην διοίκηση, διεύθυνση, διαχείριση στο τέλος της ημέρας των περιπτώσεων. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει κάποιος να τα δει και να τα συζητήσει και να αναλάβει τις ευθύνες στο τέλος της ημέρας, γιατί δεν θέλουμε κάθε φορά μετά από πορίσματα και έρευνες από παρόμοια περιστατικά να τα συζητούμε μέχρι να φύγει από τα μέσα, από τους προβολείς των μέσων μαζικής ενημέρωσης και να τα ξεχνούμε μέχρι την επόμενη φορά. Γιατί δυστυχώς δεν είναι η πρώτη περίπτωση, είναι και άλλες περιπτώσεις που συνάνθρωποι μας, παιδιά έχουν οδηγηθεί σε τέτοιες πράξεις που αντιμετωπίζουν θέματα βίας και κακοποίησης που δεν στηρίζονται από τις υπηρεσίες και κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Δεν είναι... Μείνετε μαζί μας, κυρία Κουκουμά, γιατί πρέπει να αποδεσμεύσω την κυρία Αριστίδου και θα ήθελα να μου κάνει ένα τελικό σχόλιο σε σχέση και με αυτά που ακούει και θα επανέλθω. Όσον αφορά τις πολιτικές ευθύνες, να πω ένα σχόλιο ότι ναι, πολιτικές ευθύνες τις αναλαμβάνουμε στην πράξη. Και πολύ σωστά η ίδια η Υπουργός έχει δώσει αμέσως οδηγίες για τη διεξαγωγή της πειθαρχικής έρευνας. Εγώ απλώς και αυτό για τη διαθεσιμότητα των τεσσάρων λειτουργών. Ναι, θεωρώ ότι σωστά έπραξε. Από τη στιγμή που αυτό λέει η νομοθεσία και οφείλει να κάνει αυτό. Επειδή είναι υποαμφισβήτηση. Ναι, υποαμφισβήτηση, πολύ σωστά έχει δώσει τις οδηγίες. Το θέμα είναι αν θα παραιτηθεί η Υπουργός ή η Υπουργός πραγματικά θεωρούμε ότι θα λύσει το πρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο λύνουμε τα προβλήματα. Συγγνώμη, αλλά δεν θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο λύνουμε τα προβλήματα. Επομένως, στόχος όλων μας. Διότι δεν είναι σημερινά προβλήματα. Ακριβώς δεν είναι σημερινά προβλήματα, είναι διαχρονικά προβλήματα. Γι' αυτό στόχος και επιδίωξη όλων μας είναι να εξετάσουμε και να εντοπίσουμε τις αδυναμίες του συστήματος για να βρούμε εκείνα τα εργαλεία που θα διορθώσουν όλες αυτές τις αδυναμίες και θα απαυλύνουν το πρόβλημα. Όσον αφορά, να πω και κάτι άλλο. Ναι. Έχουμε και ευθύνη και εμείς και όλοι μας όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας. Δεν μπορεί, αγαπητή Χατζηκώστα, όλοι οι υπάλληλοι που υπάρχουν και δημόσιοι υπάλληλοι που κάνουν εξαιρετική δουλειά, γιατί δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους μέσα στο ίδιο καζάνι. Να είναι όλοι. Δεν ξέρω, πρόσφατα μας είπαν ότι όλοι είναι εξαίρετοι. Ακριβώς. Δεν μπορεί όλοι να είναι εξαίρετοι. Επομένως, τώρα που έχει κατατεθεί εκ νέου το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, είναι στο χέρι μας αν θέλουμε να αλλάξουμε καταστάσεις και να δώσουμε έμφαση όχι στην αρχαιότητα, αλλά στην ικανότητα και στην καταλληλότητα. Και θεωρώ ότι είναι ο τρόπος για να βελτιωθούν τα πράγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας αποδεσμεύσω. Ξέρω ότι πρέπει να φύγετε. Θέλω ακόμα ένα σχόλιο από την κυρία Παπασάβα. Μένετε μαζί μας, κυρία Κουκουμά. Παρακαλώ, σας ακούω. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αναστάτωση στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας.
Με όποιον λειτουργών μιλήσει των υπηρεσιών είναι αναστατωμένος, είναι όλοι στενοχωρημένοι και δεν έχει τίποτε γίνει για πολλά χρόνια. Να αποφορτιστούν, να γίνει σωστή αξιολόγηση, να γίνουν τομές που θα βοηθήσουν και τους λειτουργούς και το κοινό το οποίο εξυπηρετούν. Χρειάζεται να γίνει επιμόρφωση. Τα τελευταία χρόνια ούτε επιμόρφωση γίνεται ούτε τίποτα. Δεν είναι ευθύνη όμως της πολιτείας κιόλας αυτό. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε αυτό που λέει η κυρία Κουκουμά ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες? Εγώ πιστεύω είναι θέμα ότι πολιτικής απόφασης. Ναι, ναι. Εάν δεν πάρθουν πολιτικές αποφάσεις, δεν θα μπορούσουν να γίνουν τομές. Πρέπει να υπάρχουν πολιτικές. Θέλουμε αυτές τις υπηρεσίες εξυπηρετούν, που κατά γνώμη μου εξυπηρετούν πάρα πολύ. Υπάρχουν εξαίρετοι υπαλλήλοι, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Υπάρχουν υπαλλήλοι που δουλεύουν και απογεύματα και Κυριακές και Σαββατοκυριακά και πολύ ακατάλληλες ώρες. Και προσπαθούν να βοηθήσουν. Αλλά σήμερα υπάρχει ένα μπλάκωμα στις υπηρεσίες. Περιμένουν κάτι για πολύ καιρό, το οποίο δεν έχει γίνει. Τι? Κάποιες αλλαγές να γίνουν. Να προσληφθεί προσωπικό, να υπάρξει εκπαίδευση, να υπάρχει εξειδίκευση. Τώρα είναι όλα, αφήστε το ένα να κάνουμε το άλλο, διότι είναι επίγον. Έχουμε τα προβλήματα, όπως είπα, έχουν πολλαπλασιαστεί και σε αριθμό και σε πολυπλοκότητα. Ναι. Υπάρχουν πολύ πολύπλοκα προβλήματα σήμερα από τον καιρό που μπήκαμε στις υπηρεσίες. Εγώ όταν διορίστηκα ήταν πολύ λίγα τα προβλήματα. Ήταν οικονομικά, κάποιες οικογενειακές διενέξεις, κάποιες οικογένειες που είχαν μικρό προβλήματα. Σήμερα είναι τα ναρκωτικά. Είναι όλοι οι ξένοι που έχουμε. Που και εκείνοι θέλουν φροντίδα, θέλουν φαγητό, θέλουν στέγαση. Αυτά όλα τα κάνουν αποσπασματικά οι υπηρεσίες. Ναι. Δεν γίνεται... Είναι η μεταξέλιξη και της κοινωνίας, λοιπόν, είναι... χωρίς να έρθει σε απόλυτο συγχρονισμό οι υπηρεσίες. Βεβαίως, δεν είναι συγχρονιστήκαν οι υπηρεσίες. Κυρία Κουκουμά. Μάλιστα. Αυτά τα προβλήματα, είπε και η κυρία Παπασάβα εδώ, μας είπε και η κυρία Αριστίδου προηγουμένως, είπατε κι εσείς ότι χρονίζουν. Δεν υπήρχε εξέλιξη. Λέει και η κυρία Παπασάβα, είναι και θέμα πολιτικής απόφασης. Όμως κι εσείς είστε πολλά χρόνια στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν τα γνώριζε η Βουλή αυτά τα προβλήματα? Το έχω πει και προηγουμένως, θα το επαναλάβω και τώρα. Στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αρχίσαμε να νιώθουμε ότι συζητούμε θέματα και έχουμε καταντήσει γραφική να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Μόλις προκληθεί κάποιον περιστατικό, να είμαστε εκεί να το συζητήσουμε, να κατανοούμε ευθύνες, να μιλήσουμε, να ζητήσουμε. Φτάνει πορίσματα. Μέχρι εκεί είναι η δύναμη της Βουλής. Αυτή τη διαπίστωση που είχα αναφέρει προηγουμένως, ότι οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας αντιμετώπιζαν τρομερά προβλήματα. Δεν είχε να απαυληθεί ο φόρτος εργασίας τους με τη λειτουργία του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως είχε υποσχεθεί και δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα γινόταν. Ούτε αναδιάρθρωση έγινε, ούτε μια διαφορετική διαχείριση και διοίκηση, αν θέλετε, των υπηρεσιών. Ανταυτού βλέπουμε συνεχώς, πέραν τα όσα έχει αναφέρει η κυρία Παπασάβα τώρα, την ανάγκη εκπαίδευσης, κατάρτισης, στήριξης αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι καθημερινά έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που υποφέρουν. Και το να ακούεις τον πόνο του άλλου και να προσπαθείς να βρεις λύσεις, δεν είναι εύκολο. Σε επηρεάζει και σένα. Έπρεπε να υπήρχαν δομές και στήριξης τους και αποφόρτωσης τους από τη δική τους κατάσταση. Αυτό που βλέπουμε, η δύναμη της Βουλής φτάνει μέχρι τις διαπιστώσεις, ωστόσο. Η δύναμη της Βουλής, ναι, φτάνει μέχρι τις διαπιστώσεις και τη συζήτηση, αν θέλετε, των θεμάτων για να τα καταγγείλεις, για να τα αναδείξεις, για να φέρεις τις υπηρεσίες τις κυβερνητικές πρώτων ευθυνών τους, να τις ρωτήσεις γιατί και πώς και γιατί καθυστεράται και γιατί δεν έγινε το ένα ή το άλλο. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Πέραν τούτου, για θέματα που σχετίζονται με καταθέσεις προτάσεις νόμου, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν τα πλήστα, θα προκύψει αντισυνταγματικότητα. Δεν μπορείς να τα συζητήσεις και δεν μπορείς να τα απαιτήσεις. Τα απαιτάς από το κράτος. Δεν μπορείς να βρεις τους τρόπους να τα υλοποιήσεις από μόνη τη Συμβουλή. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών ήταν ένα αποτέλεσμα της κρίσης. Κατ' επανάληψη. Κατ' επανάληψη. Όχι μόνο για τέτοια θέματα. Ήρθαν ποτέ να σας πούν ότι θέλουν περισσότερα και δεν αποδεσμεύσατε κονδύλια? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και να βρουν τις πολιτικές ευθύνες, και πολιτική ευθύνη
θα έλεγα στη συνάδελφο που αποχώρησε, δεν είναι να προχωρήσει τώρα ο Υπουργός στις πειθαρχικές διώξεις απλά και μόνο. Η πολιτική ευθύνη είναι η δική της. Τι έχει κάνει προς αυτήν την κατεύθυνση? Ξέρετε τι, πώς προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα? Ιδιωτικοποιώντας υπηρεσίες. Έχουν δώσει στον ιδιωτικό. Κλείνουν κρατικούς παιδαγωγικούς σταθμούς, παραδείγματος χάρη. Και τους κλείνουν ή τις δίνουν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Περιμένουν από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν θα τροποποιηθεί το γίνει μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση, να αναλάβουν προγράμματα που θα έπρεπε να τα παρέχει το κράτος. Δεν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσουμε. Δεν μπορούμε όμως και να δαιμονοποιήσουμε την συνεργασία. Είναι αρεστή και καλή η συνεργασία. Εάν μπορεί το κράτος να ελέγχει, και δεν θα ερχόμαστε μετά να κλαίμε επί ερυπείων πάλι, γιατί ο ιδιωτικός οργανισμός που έχει αναλάβει τον όποιον θεσμό, παραδείγματος χάρη τα ασυνόδευτα ανήλικα και οι δομές φύλαξης τους διαμονής τους, έχουν δοθεί σε μη κυβερνητική οργάνωση. Mm-hmm. Δεν συζητώ τώρα την ικανότητα. Μπορεί σήμερα να έχει αυτή την ικανότητα. Έχει φύγει αυτή η αρμοδιότητα από το κράτος. Η κρατική παιδογονική σταθμή, η στέγες ηλικιωμένο. Mm-hmm. Δεν μπορεί. Αν θέλετε σπιτάκια για τα άτομα με αναπηρία, δίνονται σε εταιρείες παρακαλώ. Νομίζετε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε ενός κράτος με αυτόν τον τρόπο, ιδιωτικοποιώντας τις κοινωνικές υπηρεσίες? Θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σωστά ή θα ρίξουμε πραγματικά το ενδιαφέρον μας να γίνει αυτή η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών για να μπορούν να ανταποκρίνονται πραγματικά στα πολλαπλά προβλήματα όπως είχε αναφέρει η κυρία Παπαστάβα. Διαφορετικά θα ερχόμαστε μέχρι στο επόμενο περιστατικό να συζητούμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Εύχομαι ότι δεν θα υπάρξει άλλο τέτοιο. Θα έπρεπε να το να πάρουμε τη διδαχή μας. Δεν είναι τη ώρα να σας απαριθμίσω πόσα έχουμε συζητήσει στη Βουλή το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν πάει άλλο. Άρα είναι πολλά λεπτά. Είμαστε γραφικοί, το επαναλαμβάνω, να τα λέμε απλά μεταξύ μας εκεί, ναι, με μια αντίλωση μετά, αν προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι υπηρεσίες πάνε στο γραφείο τους και συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Κυρία Παπασάβα. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάρθουν πολιτικές αποφάσεις. Εάν δεν πάρθουν πολιτικές αποφάσεις να στηριχτεί αυτή η υπηρεσία, τίποτε δεν θα γίνει. Και πρέπει οι λειτουργοί που είναι στη βάση και βλέπουν οικογένειες και εξυπηρετούν κόσμο, πρέπει να είναι κοινωνικοί λειτουργοί. Δυστυχώς κατά καιρούς προσλαμβάνονται και άλλες, ανοίξαν το σχέδιο υπηρεσίας, προλαμβάνουν ψυχολόγους, νομικούς, κοινωνιολόγους να κάνουν τη δουλειά του κοινωνικού λειτουργού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να λειτουργήσουν σαν κοινωνική λειτουργία, όπως δεν μπορούν και οι κοινωνικοί λειτουργοί να λειτουργήσουν σαν νομικοί και άλλα επαγγέλματα. Πρέπει να γίνει σωστή αξιολόγηση. Τι υπάρχει σήμερα? Να γίνουν τομές, να γίνει εξειδίκευση στους διάφορους τομείς, την οικογένεια, για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένους, για τους ξένους που έχουμε τώρα, και να γίνει να προσληφθεί προσωπικό, να αξιολογηθούν και τούτοι που είναι, τι μπορούν να προσφέρουν, και να γίνει επιμόρφωση, που είναι πολύ σημαντική για το προσωπικό, διότι παλιά προσληφθήκαν, ιδιαίτερα μετά την τουρκική εισβολή, προσληφθήκαν και άλλες ειδικότητες στην υπηρεσία. Όμως τους έγινε σωστή επιμόρφωση και συνεχής επιμόρφωση. Και πολλοί, παρόλο που ήταν άλλων ειδικοτήτων, ήταν πάρα πολύ καλή. Απέκτησαν την κατάρτιση. Απέκτησαν την κατάρτιση και είχαμε και αξιόλογους συναδέλφους από τα άλλα επαγγέλματα. Πρέπει και σήμερα να αξιολογηθούν αυτά σωστά. Πού μπορεί να προσφέρει ο καθένας και τι μπορεί να κάνει. Με σωστή όμως εποπτεία, με πολυθεματικές ομάδες για τα δύσκολα προβλήματα και σωστή αξιολόγηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι, κυρία Παπασάβα. Κυρία Κουκουμά, σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Μια κουβέντα μόνο. Ως ναι. Συνήθως οι πολιτικές ευθύνες εδώ και 7 χρόνια παραμένουν ορφανές. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Ευχαριστώ. Κυρία Κουκουμά, γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα, γιατί είχαμε για πολλά χρόνια συνεργασία και στην Επιτροπή Ευημερίας του Παιδιού και πάντα συνεργαζόμαστε. Και υπάρχουν και πολλοί άλλοι βουλευτές που γνωρίζουν τα προβλήματα. Αλλά πρέπει να πάρθει απόφαση να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Ας δούμε κάτι, και γιατί... να δικαιωθούν τουλάχιστον οι πολύ καλοί λειτουργοί. Εάν έχει κάποιους που δεν καμνούν, ας αποσπαστούν αλλού. Αλλά πρέπει να γίνει κάτι. Τουλάχιστον ας μην δημιουργούμε εμείς θύματα ως κοινωνία και ως πολιτεία. Ναι, διότι είναι μεγάλο κρίμα να δημιουργούμε θύματα. Σας ευχαριστώ.